Να δεις. Ήμουνα σίγουρος, διότι δεν είχα κάνει κάτι το εγκληματικό, ούτε να σκοτώσω, ούτε κανέναν. Λοιπόν, το έκανα για ένα κουλουπισμό, ο οποίο ευχαριστώ το δικαστήριο, το σεβάστηκε και μπόρεσε και με αθέωσε. Αυτό είναι ο λιχόλος. Το δικαστήριο είπε να το καταλάβουμε σωστά αυτό το αθώος. Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό, εσύ, τι κατάλαβες? Κατάλαβα ότι δεν ήμουν αυταίτης σε τίποτα. Και αν δεν έκανα αυτή την πράξη, σου λέω, θα θρυνούσαμε θύματα. Απλούστατα. Και τον εαυτό μου. Και αυτός ο κόσμος που ήταν σήμερα εδώ για συμπαράσταση, πρέπει να ήταν στον Άγιο Λουκά στο νεκροταφείο. Και να λέγανε αυτό τις χώρες του, εάν έπαιρνα την πέτρα εδώ στο κεφάλι απάνω. Και σε ποια ώρα, εσύ τι λέτε? Βασικά για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε ότι τη δικαιοσύνη στοιχείο και βλέπει και ακούει. Ήταν μια περίπτωση ξεκάθαρη για εμάς, τον νομικό κόσμο. Προέκυπτε η κατάσταση ανάγκης και άμυνας στην οποία βρέθηκε ο κύριος Τσουκαλάς. Πλην όμως η διάσταση που παίρνει το θέμα είναι και δικαιολογημένη. Στο κέντρο και την καρδιά της πόλης της Χίου βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα, φιλοξενείται μια μεγάλη ομάδα μεταναστών και προσφύγων, η οποία καλώς ή κακώς δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ίδια η πολιτεία εδώ και 2 μήνες έχει βάλει μια δημιουργία των ΜΑΤ να φυλάτει το χώρο καθημερινά. Δυστυχώς την μέρα και την ώρα του συμβάντος η δημιουργία αυτή απουσίαζε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι κάποια στιγμή, μάλλον δεν είναι όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες κακοποιά στοιχεία. Πλην όμως κάτι πρέπει να γίνει και για τους πολίτες της Χίου. Ανθρώπινα δικαιώματα έχουν εκεί οι μετανάστες και οι δικοί μας συμπολίτες. Δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω. Τι σου σημαίνει σωστή ερμηνεία από τους εισαγγελές της απόφασης? Σωστή ερμηνεία. Σωστή ερμηνεία. Εκτός από το νομικό κομμάτι, το οποίο προέκυπτε η κατάσταση ανάγκης στην οποία βρέθηκε ο κατηγορούμενος σήμερα, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όλες τις περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Πρέπει να συνεκτιμούνται πολλά γεγονότα παράλληλα και σε καμία περίπτωση η ρήψη πυροβολισμών στον αέρα δεν δικαιολογείται πάντα.